Θα ξεκινήσουμε με δύο σύντομους χαιρετισμούς, πρώτα του κυρίου Δημάρχου, μετά του κυρίου Ιωσήφιδη ως εκπροσώπου της μειοψηφίας αρχηγού της μειοψηφικού σας παράταξης. Γεια σας και από μένα. Έχουμε μία δυναμία στις μικρές κοινότητες, εκεί που φόρτας ο πληθυσμός του Λιγομελής. Συζητώντας πολλές φορές με τον Αντώνη, είπαμε ότι καλό είναι να κάνουμε μια πλανική συνέλευση, γενική συνέλευση των κατοίκων, όπως λέγεται, ώστε να δούμε τι θέματα θα μας απασχολούν και να τα συζητήσουμε. Δεν πιστεύω ότι σε αυτό το στάδιο ήμασταν έτοιμοι να έρθουμε εδώ με ουσιαστικές απαντήσεις σε σημαντικά θέματα. Είναι πολύ σύντομος ο χρόνος από την ανάλυση. Παρ' όλα αυτά, με μεγάλη ικανοποίηση δεχτήκαμε αυτό το αίτημα, αυτή την πρόσκληση. Κατά βάση θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις σας για ό,τι θέλετε να σας απασχολούν. Εξάλλου, είδαμε και μία σαφέστατη δέσμευσή μας πληροφορική ότι θα είμαστε κοντά σας να ακούμε τις απόψεις σας και να συνομιλούμε μαζί τις πληροφορίες αυτού του δόλου. Σας ευχαριστώ τον πρόεδρό σας, παρότι είναι ένας νέος στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι από τους πρώτους που ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία να κάνει τη Γενική Συνέλευση προκειμένου να αναδείξει πρωτίστως τα προβλήματα και δευτερευόντως να γίνει αυτή η επικοδομητική κουβέντα που μπορεί να διαμορφωθεί, όπως είπε και ο Δήμαρχος, μέσα από μια συλλογική κουβέντα, να καταγραφούν οι προτάσεις σας και βέβαια, εγώ άκουσα με ευχαρίστηση την αδυναμία που δήλωσε ο Δήμαρχος ότι δίνει προτεραιότητα στα μικρά χωριά. Και εσείς είστε ένα περιφερειακό μικρό χωριό και πραγματικά θέλετε μια ιδιαίτερη προσοχή, διότι η χιλιομετρική απόσταση από την έδρα του Δήμου πιθανώς να σας δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Ξεπακούεται αυτό σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και της εξυπηρέτησης. Άλλο να είσαστε δίπλα στην έδρα και άλλο να είσαστε ίσως από τα σε χιλιομετρικά ή από τις μεγαλύτερες αποστάσεις στις τοπικές κοινότητες. Άνθρωπος πραγματικά ικανός, ένα νέο παιδί που ενδιαφέρεται και συνεργάζεται και με τη διοίκηση και με εμάς και όπου μπορεί να βρει λύσεις για το καλό του χωριού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να τον βοηθήσετε να αντιμετωπίσετε από κοινού τα πράγματα. Ο εθελοντισμός, να ξέρετε, είναι ευθύνη και δεν είναι χαζομάρα, όπως το θεωρούν κάποιοι. Άρα πρέπει να έχετε συμμετοχή και όλοι εσείς στα προβλήματα. Μέσα από εθελοντική προσφορά μπορείτε να λύσετε την καθημερινότητα, να λύσετε προβλήματα της καθημερινότητας που η διοίκηση. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιες αδυναμίες μες στη διοίκηση λόγω όλου αυτού του συστήματος του οικονομικού που το γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχουν οικονομικές αδυναμίες που κάποια πράγματα της καθημερινότητας μπορεί να μην λύνονται, αλλά μέσα από τον αθλητισμό και τη βοήθεια που μπορεί να προσφέρετε στον πρόεδρό σας, πιστεύω ως μικρή κοινότητα μπορεί να τα λύσετε. Μετά την λαϊκή ετοιμοφορία που είναι η πιο ουσιαστική συμμετοχή του και η έκταση της λαϊκής ετοιμοφορίας για τον κόσμο και κάνει τις επιλογές του για τη δημόσια διοίκηση και τα κοινά. Η Λαϊκή Συνέλευση νομίζω πως είναι το δεύτερο ουσιαστικό στάδιο επιπλήρωση των λαϊκών ετοιμάτων και των ετοιμάτων της κάθε περιοχής του κάθε χωριού. Συγχαίρω στον Πρόεδρο που έχει αναλάβει αυτή τη διαδικασία ξεκινώντας τώρα στην Περιφερειακή Ενότητα της Φλόρινας, η πρώτη κοινότητα από το Δήμο Αμιντέου να κάνει την πρώτη Λαϊκή Συνέλευση, που νομίζω πως μέσα από τη Λαϊκή Συνέλευση θα συναποφασίσετε όλοι μαζί για το ουσιαστικό που ιεραρχείτε εσείς για να εκπληρωθεί. Εμείς σαν Περιφερειακή Αρχή, και όπως ξέρετε είμαι υπεύθυνος πάνω στα αγροτικά θέματα της Περιφερειακής Συνότητας Φλόρινας, αφουγραζόμαστε όλες τις Λαϊκές Συνελεύσεις και θα εκπληρώσουμε τα αιτήματα των λαϊκών συνελεύσεων της κάθε κοινότητας. Στο τέλος, αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι αγαπητοί φίλοι, συνδημότες, αγαπητοί καταναλωτές, μέσα από τη Λαϊκή Συνέλευση επιτυγχάνεται και ένα άλλο κύριο, δύο άλλα κύρια στοιχεία. Επιτυγχάνεται η αλληλεγγύη και η κοινωνική συνοχή. Και από τη Λαϊκή Συνέλευση, οι Λαϊκές Συνελεύσεις είναι το κύριο στοιχείο, η κύρια πηγή που μπορεί να επιτευχθεί η αλληλεγγύη και η κοινωνική συνοχή. Καλή επιτυχία στην Λαϊκή Συνέλευση πλέον. Το σχολιασμό μου. Ευχαριστώ όσους που παρευρίσκεστε εδώ πέρα. Ομολογώ ότι δεν περίμενα να γίνει τόσο πολύ. Έχουμε αυτό. Τα θέματα τα οποία έχουν προκύψει είναι
θέματα είτε έχουν να κάνουν με την περιφέρεια είτε με τον Δήμο. Επίσης, εγώ έχω καταγράψει κάποια θέματα τα οποία θέλω να συζητήσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τεθούν και θέματα από όλους εσάς που είστε εδώ πέρα. Γι' αυτό φυσικά την κάνουμε δηλαδή συνέλευση. Να καταγραφούν τα θέματα αυτά, να τα αναλύσουμε, να δούμε τι λύση μπορούμε να δώσουμε και να προχωρήσουμε. Επειδή ο λόγος που διάλεξα να γίνει τώρα η λαϊκή συνέλευση είναι επειδή πρώτον έχει προκύψει ένα θέμα το οποίο είναι σοβαρό και το δεύτερο θέμα που είναι το αρδευτικό θα ξεκινήσει η νέα περίοδος και θέλω να προλάβουμε από τώρα να το διευθυνθήσουμε. Πρώτο θέμα είναι οι αποκαλυφθήσεις εκτάσεις. Όλοι γνωρίζετε ότι έχουμε κάνει τις υπεύθυνες δηλώσεις που έχουμε πάει στην κλιματική υπηρεσία. Δυστυχώς η κλιματική υπηρεσία μας είχε θέσει ένα όριο 896 στρέμματα. Εμείς αυτό το όριο το έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ. Πήγαμε στα 1050 στρέμματα, 1056 στρέμματα. Δεν γινόταν να μας δώσουν βεβαιώσεις γι' αυτό. Επειδή υπάρχει ο χάρτης και με τις εταγμένες πού βρίσκεται το 515, πού βρίσκεται η ζώνη, μέχρι γενικώς όλη αυτή η έκθεση. Εάν δεν γίνουν τοπογραφικά, να φέρουμε τοπογράφη, να μετρήσουμε την έκθεση, ο καθένας το κομμάτι του, δεν θα μας δώσουν βεβαιώσεις από πάνω. Δεν θα μας δώσουν βεβαιώσεις γιατί δεν μπορεί κανείς τώρα πλέον να αποδείξει αυτό γιατί. Πέρα και δοθούν αυτές οι εκτάσεις για 25 ετία, τα τοπογραφικά δεν τα θα έλεγαμε, θα γινόντουσαν ούτως ή άλλως. Μαζί με αρχαιολογία, μαζί με δεσαρχείο, αυτή η διαδικασία που έχει ακολουθηθεί για όλα τα άλλα τάση που έχουμε πάρει μέχρι τώρα. Οπότε το τοπογραφικό είναι τώρα, είτε το κάνουμε καλοκαίρι είτε το κάνουμε τώρα, είναι η μόνη λύση. Ερώτηση τοπικών επιτρόπων άρνησης. Ο Δήμος Αμιντέου έχει προχωρήσει σύμφωνα με τον κανονισμό. Δίνεται μια τριμελής επιτροπή άδευσης από κάθε τοπική κοινότητα. Απαρτίζεται από τρία άτομα. Ένας είναι ο πρόεδρος μέλος του Συμβουλίου ή ο τοπικός εκπρόσωπος όπως είμαι εγώ στην δικιά μας περίπτωση και από δύο χρήστες του αδευτικού συστήματος. Στο δικό μας χωριό η τριμελής επιτροπή είμαι εγώ σαν εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Φαραγγιού. Παπής Καράλαμπος, χρήστης αρνητικής γεώτρησης, Τριανταφυλλίδης Στέφανος, χρήστης αρνητικής γεώτρησης. Οι προηγούμενες χρονιές τα νερά τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί. Ο λόγος ήταν ότι μετρούσαμε με την ώρα. Τώρα υπήρχε ένα όριο 5 ευρώ την ώρα. Υπήρχαν δρομηνίες οι οποίοι καταγράφανε ποιος πότισε, πώς το όριο. Ποιος το έβαλε 5 ευρώ την ώρα. Το είχαν βάλει σαν κοινότητα, δεν ξέρω πώς. Το όριο, άμα διάβασε παρακάτω, βγαίνει από τις δαπάνες. Αυτό ακριβώς. Άλλο, αυτό διαβάζω τον κανονισμό για να ενημερώνει ακριβώς τι θα ισχύσει τώρα. Αυτό που ισχύει τώρα και στο προηγούμενο. Στο προηγούμενο δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ποιος το λέει. Είναι απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου παλιά. Ωραία. Ας πει εδώ ο κάτοικοι, εάν μέχρι τώρα θα εφαρμοζόταν αυτός ο κανονισμός. Με 5 ευρώ την ώρα όλοι. Μέχρι τώρα. Με 5 ευρώ την ώρα. Αυτό ξέρουν όλοι όσοι ποτίζαν από τα εκδοτικά. Αυτό που λέω εγώ τώρα. Εγώ σας λέω ποια είναι η υπάρχουσα κατάσταση και ποια θα είναι τώρα. Γι' αυτό και γίνεται αυτή η ενημέρωση. Πρέπει να είναι. Έτσι. Όχι, να μην μπερδευόμαστε. Εσείς μπερδεύεστε τώρα. Ναι. Μπερδεύεστε και θα πληρωθεί, θα εξοχληθεί το παλιό, θα απαντήσει ο Δήμαρχος. Θα εξοπλιστούν τα παλιά και θα πάμε στη νέα χρονιά. Ο κανονισμός εξακολουθεί να ισχύει. Δεν τον έβγαλε κανένας από το μυαλό του. Okay. Είναι παλιό και δεν ισχύει. Θα εφαρμοστεί από εδώ και πέρα. Ποιος το λέει. Και τις διαφορές ποιος θα δώσει. Δεν υπάρχει διαφορά. Α, δεν υπάρχει. Άμα δεν υπάρχει, διαφορά, υπάρχει θέμα συζήτηση. Το θέμα αυτό που έχει γίνει έχουν βρει. Άλλος πληρώνει πολλά, άλλος δεν πληρώνει λίγα. Πήγαν διαμαρτυρίες, υπήρχαν τέτοιο. Δεν ήταν η εργοδιότητά μου μέχρι τότε για τις προηγούμενες εταιρείες. Εγώ θέλω, σαν πρόεδρο της κοινότητας, εκπρόσωπος, θέλω η καταμέτρηση να γίνεται με κιλοβατόρα και όχι με ώρα. Προβλέπεται και η ώρα και η κιλοβατόρα. Την απόφαση. Αυτό δεν διαφωνούμε ούτε τίθεται θέμα. Θεωρώ πιο σωστό, ώστε να μην υπάρχουν αυτό. Αν εσείς το θέλετε αυτό και είστε ικανοί και οι κάτοικοι και εσύ να βαστάτε μαζί με την επιτροπή της κιλοβατόρας είναι το πιο δίκαιο. Έτσι και συμφωνείτε, δεν είναι. Γιατί, να σας πω γιατί όταν έρχονται οι κιλοβατόρες στο σύνολο των ωρών, των κιλοβατόρων, μετά διαιρείται για τις ώρες που έχει γίνει η άρνηση. Εκεί υπάρχει μια διαφωνία. Άλλος λέει ότι εγώ
δεν είχα τόσες ώρες. Υπάρχουν πολλοί διαρροές επίδερο στο δίκτυο αρνευτικό. Όταν πάνες την υπομόνα να ποτίσεις και οι δρόμοι γεμίζουν νερά, γιατί οι μάνες χάμουν. Επειδή γράφει ότι μπορεί να προσληφθεί προσωπικό στον τρονομέα, τα έξοδα θα γίνει πρόσληψη του Δήμου και τα έξοδα θα είναι από τα... σε βάρος εμάς. Δεν θα κάνω εγώ τώρα τον τρονομέα. Η Μελλήνης Επιτροπή που είμαστε. Το έκανα. Αν δεν θέλεις να το κάνεις και το δεύτερο δικάτικη, ό,τι θα μας πείτε για μας είναι δεκτό. Αυτές οι δύο αποφάσεις γι' αυτό είναι. Στο τέλος της χρονιάς θα μας φέρει μια κατάσταση. Πόσο αξιόπιστη θα είναι. Άμα θες, ο καθένας πάει να συμπληρώνει και να υπογράφει δίπλα. Σήμερα πόρτισα τόσο. Τόσο κιλοβάτια. Στο τέλος θα φέρει μια κατάσταση. Αν είναι αξιόπιστη αυτή. Και μπορεί να, να καταχωρηθεί στα. Γι' αυτό λέμε να γίνουν κιλοβάτ. Και τα κιλοβάτ δεν μπορεί να γίνει. Γι' αυτό λέμε πρέπει να γίνουν τα κιλοβάτ. Τα κιλοβάτ δεν μπορεί να χαθούν κιλοβάτ. Θα το βρούμε τον τρόπο και δεν διαφωνούμε και ούτε έχουμε πρόβλημα. Το θέμα είναι να έρχεται μια αξιόπιστη κατάσταση. Ο Δήμος από αυτά δεν θέλει να βγάλει κέρδη. Αλλά δηλαδή μπαίνει και μέσα. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια λύση. Ο τρονομέας είναι μια λύση. Η γραφεία μας από όλους δεν υπάρχει. Έχουν γίνει πάρα πολλοί λίγες θέσεις. Το περισσότερο τμήμα του ελεύθερου κομματιού των νεκροταφείων είναι βραχώδες. Υπάρχει ένα οικόπεδο 10 στρέμματα εκτός σεισμού, το οποίο είχε το 1984 με απόφαση της νομαρχίας. Είχε δοθεί για ίδρυση νεκροταφείων, εγκατάσταση νεκροταφείων. Είχε τεθεί μια διάρκεια χρόνου 4-5 χρόνια, η οποία δεν υλοποιήθηκε. Μετέπειτα αυτήν την έκταση με νόμιμες διαδικασίες από το κουντουλαδίς Αλέξανδρος την διεκδίκησε να την πάρει. Γίνανε όλες οι διαδικασίες. Στην προηγούμενη τετραετία έχει τεθεί θέμα και αυτό ότι εάν αυτή η έκταση υπαρθεί θα έδινε το κομμάτι, έχει ένα οικόπεδο 600 μέτρα κάτω από τα νεκροταφεία, θα το έδινε δωρεά για κατασκευή νεκροταφείων σε περίπτωση που έπαιρνε εκείνο. Εδώ θέλω να πω ότι δεν είναι θέμα ανταλλαγής. Δεν τίθεται ένα θέμα ανταλλαγής. Δεν διεκδικούσε μία έκταση από το Δήμο για δώστε μου αυτό να σε δώσω την έκταση εκείνη. Έχει να κάνει καθαρά με το Δημόσιο και το Υπουργείο Οικονομικών. Τέλος πάντων, ποια λύση θα μπορέσουμε να βρούμε για να γίνουν τα καινούργια μας νεκροταφεία ή η επέκταση του νεκροταφείου. Το λέω για εστέσεις. Κάποια δίπλα που λέτε για να πάρουν, παίρνουν 500 τετραγωνικά, πάλι δεν μπορεί να είμαστε. Η πιο σωστή λύση είναι πρέπει να γίνει σε ένα άλλο σημείο τα νοικοκρατία, ώστε να μην κάνει. Πρέπει να κοιτάξουμε όλες τις διαθήκες για την μετακατάσταση. Από εκεί πέρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ θυμάμαι ότι η Δημαρχία Μπιτάκη και την ημέρα που ήταν ακριβώς εδώ πέρα το Αγίου Αντωνίου και ήταν και ο Δεσπότης, ο Θεόπλητος, ο Σουλιανός Δεσπότης, χάρη στον Δήμαρχο και τον είπε ξεκίνα την αίτησή σου για νεκροταφεία, εγώ θα τα δεχτώ σαν παλιά νεκροταφεία, γιατί είναι για να ξεκινήσει με άδεια για νεκροταφεία και όλη η διαδικασία μεγάλη, εγώ θα τα δεχτώ όπως είναι εκεί πέρα, από εκεί πέρα ήξερα ότι έκανε κάποιες συνέντευξες ο Πιτάκης, αλλά τι ενέργειες έκανε, πού έκανε, γιατί, πώς θα νομίζουν και εσύ την αίτηση. Έχουμε πολλά θέματα. Θέλουν σχεδόν όλοι μας οι δρόμοι θέλουν μία διόρθωση. Αν μπορεί να γίνει με γκρέιντερ, έχω μιλήσει με τον Βελενιανίδη, το ξέρει το θέμα. Για αυτό το πράγμα θα το υλοποιήσουμε λίγο. Φυσικά θα κάνει λίγο και ο καιρός να μας αφήσει να σταματήσουν οι βροχές, γιατί είναι δώρο άδωρο να κάνουμε αυτό. Θα χρειαστεί όμως σε μερικά σημεία σίγουρα να γίνει και υποκομμάτωση. Δεν γίνεται. Αυτό που παλιά ασχοληθήκαμε, εκεί δίνεται και μια ευκαιρία, έχει ένα πρόγραμμα να εξυπηρετούμε όπως έτσι από έδεσα δεξιά. Εκείνο, ναι, αν γίνει μια διαπλάτηση και συγκροθεί κανονικά, εγώ θα προτιμούσα, προσωπική άποψη, θα προτιμούσα να γίνει εκείνο παρά, επειδή είναι και δικό δρόμο παρά και να γίνει νησίδα και να γίνει, αν είσαι πάλι υπάρχει πρόβλημα. Ενώ αν φαρδένεις στην αρχή και βγαίνεις κατευθείαν για να έρθεις εδώ μεριά, το θεωρώ πιο λογικό. Κουρούπι ονομάζομαι και θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για τον βιολογικό καθαρισμό. Επειδή έχουμε εκεί κάτω χωράφι, βλέπω ότι φεύγουν πολλά λίμματα και πηγαίνουν κάτω στη λίμνη. Είναι κρίμα να μολύνουν με τα νερά της λίμνης.
Παρασκευή. Κουρούπι Παρασκευή. Χρόνια θα τα μεταφέρουμε κάπου αλλού. Για να έχουμε περισσότερο νερό, για λιγότερο χρόνο να ραδίζουμε. Μην περιμένουμε ουρά εκεί, έχει 2-3, 5 άτομα μπροστά, σε πέσει μεσημέρι. Αυτό. Θα πει ο Μανώλης ότι με κάνουν παράπονα και ότι μειώνεται η πίεση του νερού. Ναι, πάρα πολύ δεν έχει πάρα νερό. Στα σπίτια. Δεν μπορεί να κάνει μαγική. Η παροχή αυτή δεν είναι απευθείας από το λεωφορείο στο Λεωφορείο. Πάει μέσω περιφέρεια. Να θέσω κάτι άλλο σύντομο ότι υπάρχει περίπτωση με τα λίμματα που πέφτουν και είναι κατασταλάρουσα να περάσουν στο δίκτυο και αυτοί που είναι κάτω, κάποια στιγμή να πάθουν. Γιατί μπορεί να βγει αυτό το νερό μέσα στο δίκτυο που είναι, γιατί είναι συγκεντρωμένα τα αδερφεία όλα σας. Η λύση είναι από το υδραγωγείο, η πιο κοντινή και πιο εύκολη χρηματικά, να πάει την άλλη μεριά του χωριού με αγωγό λάστιχο πάνω από το βουνό χωρίς κάψιμο, θέλει 200 μέτρα και να μην έχει καμία σχέση με το, αυτό που πίνει. Με το δίκτυο του χωριού. Επειδή εγώ θεωρώ ότι πολλά προβλήματα είναι κοινά, χαρά η λιμανιά και δεν υπάρχει διαχωρισμός. Με τις αποκαλυφθείς εκτάσεις αυτό που είπε στην αρχή ο Πρόεδρος, αλλά σήμερα υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με τα νερά που έχουν έρθει. Έχει που γεμίσει η λίμνη και δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα. Επειδή έτυχε να δω και ένα βίντεο από το Δημοτικό Συμβούλιο και έχει συζητηθεί το θέμα, σας ενημερώνω ότι έχει περάσει το 5-15 100%. Έχει περάσει, το έχει περάσει. Έχει περάσει γιατί όταν ήρθανε από την περιφέρεια και χαράξανε από το κανάλι, από το ποτάμι του στο Βεγόρα μέχρι το Φαράγγι, αφήσα μετά από 15 μισό άλλα 75 μέτρα, τα πήρε και εκείνα, έχει πάρει στάρια και άμα πάει στο μετρηθμό που πάει, θα πάρει όλη την έκταση της αποκαλυφθήσα. Και θα μπει στα οριστικά. Συγγνώμη. Τα οριστικά βρίσκονται στο 5-17. Και αυτό το λέω έγκυρα, γιατί έχω φέρει εγώ να μετρήσουμε για την γεώτρηση την δική μου φορά του πατέρα που έχω κάνει και η γεώτρηση είναι το 5-17. Εάν πάει με τον ρυθμό, κάτι ανάφερε ο δήμαρχος που άκουσα ότι τι κάνανε οι προηγούμενοι και τι θα κάνανε, ας πούμε, σαν την λογική δήμαρχε. Το ήσασταν 2 τετραετίες δήμαρχος πάλι. Έχουν γίνει τόσες μελέτες, 91 μελέτες έχουν γίνει από περιφέρεια, από νομαρχία για τις αποκαλυφθήσεις για την λίμνη Βεγολίδα και για την εκκίνησή της. Τι κάνατε τόσα χρόνια. Και εγώ και τον εαυτό μου βάζω μέσα. Και ο κύριος Μωυσιάνης ήταν στο Δήμο Φιλόταν. Την άκουσες αυτή την κουβέντα το τι κάνανε οι προηγούμενοι. Από το Δήμαρχο. Από το Δήμαρχο λέω το Βίκτορ Παϊδά. Άσου σε παρακαλώ να πάει στον Δήμαρχο. Του μετά το είπε. Σωτώθηκε ο λόγος, πες από το Δήμο Κώστα. Αμέσως την αντιπαλότητα. Τουλάχιστον να σου πω γιατί και τον και σε σένα. Γιατί το συγκεκριμένο θέμα στον Δήμο Φιλόταν συζητήσαμε πολλές φορές. Με τις μελέτες που είχαν προχωρήσει, με το πώς πρέπει να γίνει η διακίνηση, για τον εμπλουτισμό, για την διαφύλαξη των εκτάσεων μέχρι το 5-15, που τότε ήταν το 5-15, και όταν εγώ ακούω ότι δεν κάναν τίποτα οι προηγούμενοι και φτάσανε στο σημείο σήμερα να καθίσουμε να απολογηθούμε, αυτό το βασικό είναι ότι πρέπει... Ακούς ό,τι θέλεις, θέλει και όπως θέλεις. Θα σου απαντήσω συνέχεια. Θα μου απαντήσει δημοκρατία. Αυτό που άκουσα εγώ, ναι. Τι κάνατε το προηγούμενο για να είναι έτσι συνοδημένοι που αναφέρατε. Και εγώ λέω ότι δεν υπήρχαν τόσες μελέτες. Κάτι πρέπει να γίνει. Αν αργήσουμε 1-1,5 μήνα, θα χαθούμε σήμερα θα είναι 1.000 ευρώ. Θα χαθούμε πάνω από 4.500 ευρώ. Και είναι ένα σεβαστό εισόδημα γιατί φαράει τη μανιά και με εγώ όλα η μόνιμη κατοικία κάτω που θα μοιράσει τα χωραφιά. Είπατε εδώ πέρα ότι δεν ισχύει η μόνιμη κατοικία. Έτσι, ότι μπορεί να πάρει χωράφια εδώ πέρα κάτω, ένας που μένει αλλού. Δεν το λέω δίμως. Ποιος το λέει, η περιφέρεια, ποιος το λέει. Είναι κτηματική. Είναι ο νόμος από νεκροταφεία. Είναι ένας τόπος λατρευτός, ένας τόπος που όλοι έχουμε δεσμούς, όλους μας συγκινεί. Γι' αυτό πρέπει να το δούμε άμεσα. Όταν ακούω ότι δεν έχετε αύριο να κάνετε μία ταφή, είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να δείξει την πρέπουσα προσοχή και την αμεσότητα να δώσει αυτή τη λύση, διότι ο Έκια Λίμωνο σε μία κοινότητα, δεν ζούμε σε πόλη, σε αστική πόλη που οι αξίες είναι τεράστιες, εκτιμώ ότι μπορεί να βρεθεί λύση. Εγώ θεωρώ ότι πολύ σημαντικό και ο Δήμαρχος πρέπει να το δει και η Δημοτική Αρχή να το προχωρήσουν.
Τα υπόλοιπα θέματα είναι πραγματικά σημαντικά και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί, θα το ξαναπώ, ένας νέος άνθρωπος ανέλαβε εδώ την Προεδρία και ασχολείται με το χωριό. Φαίνεται ότι ασχολείται με το χωριό, θέτει δικές του προτάσεις, τις θέτει στη Γενική Συνέλευση, συμμετέχετε και όλοι εσείς και πιστεύω ότι πραγματικά το χωριό θα έχει όφελος από την διαχείριση και την σημαντική προσφορά του Προέδρου. Δεν έχω να πω κάτι κύριε Προέδρε. Ήταν και από μένα. Εγώ θα ένα λεπτό θα κάνω, κάνω περισσότερο. Απλώς και επειδή και εγώ έχω διατελέσει πρόεδρο σε όμορφη τοπική κοινότητα 8 χρόνια και εγώ από τη μεριά μου χαίρομαι για τον πρόεδρό σας, γιατί τα τελευταία 3,5 χρόνια που είχα τη δυνατότητα να συνεργαστώ με το χωριό σας, νομίζω οι θέσεις του Προέδρου είναι σημαντικές και καταλυτικές. Έχετε δήμαρχε 4 χρόνια στη διάθεσή σας. Τα ζητήματα που έχει θέσει ο. Ορίστε. 4,5 για εσά. Δεν πειράζει, 4,5 έτσι, 4,5 που λέμε, δεν είναι τόσο καλά εγώ. Στα 4,5 χρόνια, δήμαρχε, αυτά τα θέματα που πιστεύω είναι σημαντικά για την τοπική κοινωνία, μια μικρή τοπική κοινωνία, αλλά σημαντική, γηγενής πληθυσμός. Και νομίζω ότι αν τα δείτε με μια διάθεση συνεργασίας, νομίζω ότι ο πρόεδρος έχει τη διάθεση και τη θέληση να δουλέψει στο χωριό και νομίζω είναι άξιο συγχαρητηρίων. Για μένα βέβαια εκτός και από τις παρατηρήσεις και του κ. Ιωσουφίδη και του κ. Γιώργου είναι πολύ σημαντικό και η επέκταση του οικισμού. Είναι πολύ ενθαρρυντικό να βλέπουμε σε μια τόσο μικρή τοπική κοινότητα να θέλουμε επέκταση οικισμού. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι θέλουν να μείνουν εδώ, σκέφτονται να κάνουν εδώ τη ζωή τους, τη δουλειά τους. Φυσικά όμως για να το δούμε λίγο και σε θέμα δουλειάς είναι πολύ σημαντικό να δοθεί λύση όσον αφορά για τις επιδόσεις. Δεν ξέρω πώς θα το δείτε, Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι που καλλιεργούν το χωράφι να πάρουν εδώ. Πρόεδρε, λέτε τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας ή εμένα. Σε εσά δεν το θέλουμε αυτή τη στιγμή, ως δημοτική αρχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείτε τι θα γίνει με αυτές τις εκτάσεις. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε συνεργασία φυσικά η εργατική αυτοδιοίκηση μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση με το πρωτοβάθμιο αυτοδιοίκηση που είναι ο πρόεδρος. Λοιπόν, θα γίνει μετά συνέχεια. Αλλά θέλω να σταθώ σε δύο θέματα. Λοιπόν, στην περίπτωση του ΠΕΠ, σαν μήνυση το πρόβλημα τώρα εγώ, θα έλεγα ας πούμε, να είναι η χειριστής του ΠΕΠ εδώ πέρα για τις γεωτήσεις και ένας άνεργος νέος, ας πούμε, έτσι και να έχει ένα εισόδημα. Και το δεύτερο είναι, πρέπει οι κάτοικοι και σε όλα τα δημοκρατικά να δούμε παιδιά την περίπτωση του εθελοντισμού. Είμαστε σε μια νέα περίοδο κρίση, κρίση που έχει που πάει σε ευρύτερη όξυνση. Λοιπόν, αυτό για να καταφέρουμε την κοινωνική συνοχή μέσω της αλληλεγγύης πρέπει να έρθει ο εθελοντισμός. Δηλαδή, να μην τα περιμένουμε όλα από την τοπική αυτοδιοίκηση, από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση ή από τον πρόεδρο. Δηλαδή, να κάνουμε στρατηγική στην κοινότητά μας εμείς από μόνοι μας και να συνεισφέρουμε και να συνδράμουμε σε οποιαδήποτε εργασία μέσα στο χωριό. Έχω και εγώ να πω ότι χαίρομαι ένας νεαρός που ασχολείται πάρα πολύ με το χωριό. Από την πρώτη στιγμή έχουμε συνεργασία, έχουμε ήδη πιάσει αρκετά θέματα, ορισμένα λύθηκαν ήδη και το θέμα των υποταφείων έχει συζητηθεί, μου το έχει αναφέρει εδώ και καιρό. Η λύση για τα νεκροταφεία εννοείται είναι σοβαρή, σοβαρό το θέμα. Έχει όμως κάποιες προϋποθέσεις, όπως κάποιες αποστάσεις από σημεία ιδιωτικοδότησης, από κατοικίες, από πολλά. Δεν είναι τόσο εύκολη η επιλογή, δεδομένου ότι οι χώροι γύρω από το χωριό είναι συγκεκριμένοι και ο κάμπος και από πίσω το βουνό. Είμαστε σε μια σε ένα προχωρημένο στάδιο στο θέμα αυτό, θα το συζητήσουμε. Εγώ θέλω να είμαι λίγο πραγματικός. Είναι μια ενημέρωση από τον Πρόεδρο για τα προβλήματα. Είναι τα προβλήματα πάρα πολλά. Και για να είμαστε πραγματικοί, πρέπει να βάλουμε στόχους πια να ιεραρχήσουμε να μπορούμε να λυθούν. Μου θυμίζει έτσι μια συνδικαλιστική τοποθέτηση, ας πούμε, που βάζαμε 100 αιτήματα και προσπαθούσαμε να τα λύσουμε. Ναι, γιατί δεν είχαμε πρόεδρο μέχρι τώρα. Συγγνώμη. Ναι, γιατί δεν είχαμε πρόεδρο μέχρι τώρα. Δεν είχαμε πρόεδρο στο χωριό. Τώρα έχουμε πρόεδρο στο χωριό. Χωρίς να αποφύγουμε. Ησυχία. 4,5 χρόνια. Χωρίς να αποφύγουμε. Ησυχία.
Άρα λοιπόν θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην ιεράρχηση των εκκρεμωτήτων και να βάλουμε στόχους ώστε να λυθούν. Προσωπικά, σαν Χαριτίδης, πιστεύω ότι η τελευταία προτεραιότητα που πρέπει να βάλετε είναι η επέκταση του κοινού. Η θητεία ξεκίνησε αισιόδοξα, η συνεργασία πολύ καλή και συνεχώς βελτιώνεται. Επίσης, η συνεργασία είναι καλή σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι το ικανοποιητικό. Στα κοινά τους, με διευθύνους, με υπηρεσίες. Και πιστεύω αν η διάθεση αυτή συνεχιστεί, πολλά θέματα σιγά σιγά θα τα βάλουμε σε μια τάξη και θα δώσουμε λύσεις. Ήταν πολύ σημαντικό να γίνει μια παρέμβαση στην παιδική χαρά. Ήταν επικίνδυνη, έστειλε μια επιστολή ο πρόεδρος και βρήκαμε τη λύση η οποία ήταν και η πιο ταχύτατη και αποκαθιστούσε μια διαφορία έτσι πολλών ετών. Από το μήνυμα με την προηγούμενη δημοτική αρχή, όταν ήταν ο κ. Ιωσήφης Δήμαρχος, πληρώθηκαν 7.011 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, σε τοπογράφου να κάνει την αποτύπωση. Έγινε η αποτύπωση, η οποία έχει και συνδεδεμένες, έχει και πολλά στοιχεία, τα οποία θα σας βοηθήσουν να κάνετε τα τοπογραφικά σας αποσπάσματα, να τα κάνετε πολύ πιο εύκολα με χαμηλό κόστο, γιατί πιστεύω ότι τα 100 ευρώ που σας είπε ο τοπογράφος ή θα σας πει οποιοσδήποτε, είναι αποτέλεσμα αυτής της υφιστάμενης υπολογής. Αν δεν υπολογίζεις, μελέτης. Κάτι που θέλω και εσύ να αναλογιστείς τι ευθύνες είχες, όταν ως Δήμος Πιλότα, δεν έρχεται να συμμετέχεις στη διαδικασία σύνταξης της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης. Είσαι ο Δημοτικός, είσαι ο Δημοτικός Σύμβουλος και είτε θετική είτε αρνητική ήταν η στάση σου, γιατί δεν ξέρω τι έκανε ο καθένας σας. Δεν συμμετείχατε ως Δήμος και έβαλε ο Δήμος αμοιβαίο της 150.000, ενώ λέγαμε ότι θα βάζαμε από 75 η κρίση δίνη, από 75 η κρίση δίνη, εσείς, εμείς και ο Δήμος τότε της Μαρίτας, δεν βάλατε, πήγε το θέμα πίσω μια διετία, βάλαμε τις 150.000 εμείς ως Δήμος Αμοιβαίου, άλλες 70 ο Δήμος της Βελορίπηδας δεν κινήθηκε η διαδικασία παραλαβής αυτής της μελέτης, με αποτέλεσμα να ανήσει στα δύο φορέας διαχείρισης της λίμνης. Άσε το Δήμαρχε, τις οριστικές διανομές εμείς τις κάναμε. Γιατί με τι υποθέσεις. Τις οριστικές διανομές. Εμείς τις κάναμε τις οριστικές διανομές. Η λίμνη όμως, έτσι η φύση, δεν σκέφτεται τι θέλεις εσύ. Αντιδράει με τον φυσικό τρόπο. Αυξάνεται και μειώνεται ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες και ανάλογα με τη διαχείριση που θα τις κάνουμε. Όταν το 55 αντλούσαμε, όταν το 85 ξανά αντλούσαμε το 55 για το υδροελεκτρικό δάγρα, το 85 για να ψήξουμε τους πύργους της ΔΕΗ, έτσι ξεσηκωθήκαμε όλοι, σταματήσαμε το φαινόμενο, αποδεχτήκαμε μια στάθμη η οποία απόφαση συμμετείχα, έτσι, και αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι και το σωστό. Γιατί εκτός από τα 5-15 και μισό, δεν έχω και τέτοια άποψη, λέω πού ισορροπεί η λίμνη όταν λέω για την 22. Αν είχα δίθετη άποψη, θα υιοθετούσα και θα πρότεινα διαφορετική στάθμη. Το Δήμος Αμοιβαίου καθόρισε το 5-15 και μισό. Και είδαμε, σου είπα, τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις αυτές που δεν θα κάνουν ζημιά. Πάνω σε μια τέτοια λογική, τότε είδαμε και που έγινε ο άνθρωπος στα 5-17. Περιμένω να μιλήσει και σήκωσα. Να δώσω το κομμάτι που έχω στα μνήματα γιατί ήθελα να το δώσω. Έτσι. Και δεν το έβαζα σαν όρο. Έτσι. Δεν το έβαζα σαν όρο. Ήσαρα για τις υπομόνες κοινοτικές. Κάποτε και εγώ και ο Κυλίκης ο Περικλής είχαν αναλάβει μερουλάδες αφιλοκερδός. Είχαμε ταμεία του πατέρα του Γιάννη του Μασιτζή που είχα μαζέψει 5.000 ευρώ και τα είχε πάρει ο παππής ο Χαράπης να πληρώσει λογαριασμούς στη ΔΕΗ οι οποίοι έχουν μείνει απλήρωτοι. Και μας το είπατε κιόλας εσείς. Αυτά τα δύο πράγματα. Τίποτα άλλο δεν είναι. Οι λογαριασμοί φαίνονται ότι είναι απλήρωτοι και τα πιο. Το 2012. Έχουμε τα λεφτά να πληρώσουμε το ΔΕΗ και από εκεί πέρα ότι περισσέψει θέλω να κάνουμε κάτι στο χωριό. Και γι' αυτό δεν πήραμε. Γι' αυτό δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Τι άλλο. Δεν έχω τι κλπ. Αυτό που είπατε ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή δεν ασχολήθηκε καθόλου με το θέμα. Εκεί πάνω έγραψε και στο Facebook και στο Ιντερνετ ότι εσείς δημαρχητές της Ευρωπαϊκής που είχατε τι κάνατε.
Τόσες μελέτες γίνανε, τόσα λεφτά δοθήκαν. Σκύψτε πάνω σε αυτό το θέμα. Σοβαρό και για την ευρύτερη περιοχή. Άγιο, Πεγόρα, Φαράκι, Μανιέκη. Σήμερα πήρε δέντρο. Οι άνθρωποι είχαν δέντρο της καθιέργειας από τα φυσικές και εκείνα τα πήρε. Θα πεινάσει η περιοχή. Δεν έχουν εκτάσεις για πέθαμα. Και ειδικά ένα ακόμα σοβαρό που ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι ο κόσμος έμεινε στα χωριά μας λόγω των εκτάσεων. Φτάνουμε σε ένα σημείο σήμερα που έχει προχωρήσει μια διαδικασία από το Υπουργείο Οικονομικών να γίνει παραχώρηση των εκτάσεων στο Υπουργείο Γεωργίας με φωτογραφημένη υπουργική απόφαση 20 στρέμματα κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Αν τυχόν τελεσυντικής αυτότητας φτάσουν στο σημείο να πάμε με 20 στρέμματα, είναι ένα θετικό αποτέλεσμα για όλους μας. Γιατί με 20 στρέμματα σήμερα, αν μπορώ να βάλω δέντρα, μπορώ να ζήσω και την οικογένειά μου. Ναι, 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 να